Λοιπόν, πάμε να σταθούμε στα πολιτικά, στα κομματικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Θα σταθούμε λίγο πιο στενά, λίγο πιο κομματικά. Είναι καλεσμένος μας ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Έχουμε αρκετό καιρό να συνομιλήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Τεμπονέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λέω ότι έχουμε καιρό να τα πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν μεσολαβήσει πολλές εξελίξεις και προσωπικές σας κινήσεις που νομίζω ότι έχει ένα νόημα να τις συζητήσουμε. Καταρχάς, έχετε παραιτηθεί από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αρκετές φορές πάρει αποστάσεις ανοιχτά από πολλές επιλογές, από πολλές δηλώσεις της ηγεσίας του κ. Κασελάκη. Θέλω λοιπόν απερίφραστα να σας ρωτήσω καταρχάς, αν είστε πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα όσα αναφέρατε δεν είναι μια προσωπική υπόθεση, μια προσωπική αντιπαράθεση. Τοποθετούμε πάντα πολιτικών ζητημάτων. Έχω την εκτίμηση ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πάνω από ένα μήνα σχεδόν από τα αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Κάλπης, δεν έχει γίνει σωστή ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Κατά την άποψή μου, οι πολίτες και μέσω της μεγάλης αποχής έδειξαν ότι τα πολιτικά σχέδια που έχουν καταδείξει στο τραπέζι δεν αφουγκράζονται στις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Είχαμε μια σημαντική άνοδο βεβαίως της ακροδεξιάς, όχι τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων, αλλά μια αναβάθμιση της ατζέντας που μετακινεί ολόκληρο το πολιτικό εκρεμές προς τα δεξιά. Και έχουμε βεβαίως και ένα κατακαιρματισμό των προοδευτικών δυνάμων που δεν μπορούν να δώσουν εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Ξέρετε, ένα από τα συμπεράσματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε με βάση το αποτέλεσμα και τη μεγάλη νίκη του νέου Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία, είναι ακριβώς ότι οι πολίτες κατάφεραν να δουν προοπτική κυβερνησιμότητα και αυτό τους έδωσε κίνητρο συμμετοχής, ενεργοποίησης, προκειμένου να δουν μια διαφορετική, μια εναλλακτική. Όχι στην αριστερά όμως μόνο, αν μου επιτρέπετε. Όχι, έτσι. Όχι, αλλά με συνέργεια, και με τον Μακρόν, που ξέρουμε ότι έχει πολύ διαφορετικές θέσεις από αυτές της αριστεράς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά. Θα φτάσουμε και σε αυτό όμως, κύριε Τεμπονέρα. Θα επιμείνω στο ερώτημά μου, γιατί εσείς είστε ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, έχετε πάρει σημαντικές αποστάσεις, είμαστε σε μια περίοδο ανοιχτών ζυμώσεων. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε ένα κείμενο με δεκάδες υπογραφές κατά των επιλογών της ηγεσίας σας. Επομένως θα σας ξαναρωτήσω αν είστε πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένω απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μετά την παρέτησή μου από τα όργανα. Δεσμεύομαι και ακολουθώ τον αξιακό κώδικα όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με διαδοχικές συνεδριακές αποφάσεις και με βάση βεβαίως τα πεπραγμένα όλη τη προηγούμενη περίοδου. Μέσα από αυτό εκφράζομαι και όσο οι αρχές αυτές και οι αξίες υπηρετούνται μέσα στο υφιστάμενο σχήμα, θα παραμένω βεβαίως εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα καταστατικό συνέδριο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις όσον αφορά και τα οργανωτικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι αγγίζουν ιδεολογικές χορδές. Θα δούμε ποιες είναι οι προτάσεις αυτές που κατατεθούν, διότι μίλησε περί ιδεών. Άρα πρέπει να δούμε και τα πλαίσια της διαδικασίας της συνεδριακής και της προσυνεδριακής κυρίως που θα ακολουθήσει. Ποιες θα είναι οι ζημώσεις, οι προθέσεις, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε αν ο χώρος αυτός συνεχίζει να εκφράζει αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αν όχι. Ο καθένας βεβαίως θα κάνει τις επιλογές του και θα. Ναι, εντάξει, για εσάς ρωτάω. Προφανώς. Σωστό, αυτονόητο. Δεν θέλω να προτρέχω. Θέλω ακριβώς να δω. Ποια θα είναι τα κείμενα και βάσει αυτό να το τοποθετηθώ. Κύριε Τεμπονέρα, πράγματι στο κομμάτι των ιδεών αναμένουμε όλοι να δούμε έτσι με λεπτομέρεια τι σκέφτεται, τι προτείνει, τι θα εισηγηθεί στο κόμμα και τι κατεύθυνση πρέπει να δοθεί κατά τη γνώμη του νέου Προέδρου. Όμως στο οργανωτικό έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Κασελάκης. Κατάργηση οργάνων, μια λογική πιο άμεσο δημοκρατική. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αύριο, τώρα βλέπω ότι με μια πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «Σε περιμένω να συζητήσουμε οι δυο μας», αύριο θα δεχτεί στο γραφείο του πολίτη. Σε τέτα τέτ ο κύριος Κασελάκης. Όλο αυτό δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Άκουσα από συντρόφους σας, για παράδειγμα, ότι είναι μια λογική ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργίας ενός προσωποπαγούς κομματικού φορέα. Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις? Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο νεφελώδης η κατάσταση η οποία έχει προταθεί όσον αφορά το νέο οργανωτικό σχήμα. Και δεν ξέρω καν είναι η οριστική. Υπό την έννοια ακριβώς ότι τίθεται υπό την αίρεση της εγκρίσεως των οργάνων, αλλά βεβαίως και την προσυνεδριακή συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πράγματι ένας εξοδημισμός του κόμματος. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με συλλογικότητα, με δημοκρατικές διαδικασίες. Βεβαίως το λόγο να έχουν τα μέλη του κόμματος, να μην καταργήσουμε όμως και τη λεγόμενη κομματική δημοκρατία. Ξέρετε, τα μέλη της Ποινικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτά εκλεγμένα από τη βάση του κόμματος. Σε ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα, πάντα η συνθήκη αντιπροσώπευσης είναι εκείνη η οποία διασφαλίζει ότι τα μέλη εκφράζονται. Φοβάμαι
ότι αυτές οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν πέσει πάνω στο τραπέζι, πολλές φορές παίρνουν τα ίδια τα μέλη προτετελεσμένων γεγονότων και άρα λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες απλά επικυρώνονται εκ των υστέρων, είτε σε όργανα, είτε βεβαίως μέσω μιας μονοπρόσωπης απόφασης. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό. Θεωρώ ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πορευτεί όπως είχε πορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με συλλογικότητα, με πλουραλισμό στις αποφάσεις, με δημοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως πάντα η πλειοψηφία έχει το λόγο, κανείς δεν έχει αντίρρηση επ' αυτού. Τώρα όμως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συλλογικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή και των οργάνων, χρειαζόμαστε δομές, χρειαζόμαστε αποφάσεις οι οποίες θα εκφράζουν τη βάση του κόμματος. Αυτή όμως δεν θα πρέπει να ακυρώνεται και πολλές φορές να μετατρέπεται σε σφραγίδα επικύρωσης αποφάσεων, οι οποίες πολλές φορές λαμβάνουν σε κλειστά γραφεία. Συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας? Αν κρίνω με βάση τα τελευταία γεγονότα, το πώς, για παράδειγμα, προήλθε το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της Αυγής, ή οι διαρροές οι οποίες υπήρξαν σε σχέση με μαύρο χρήμα ή άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες προφανώς προήλθαν από την ίδια την Κουμουνδούρου, κατά την άποψή μου, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και βέβαια δεν συμφωνώ με αυτό. Να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε, εδώ έχει ανοίξει ένας κύκλος όχι μόνο αμφισβήτησης, αλλά και σύγκρουσης και με πολύ βαριές αιχμές της σημερινής ηγεσίας με την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή είδαμε τις αναρτήσεις, μη με υπονομεύεις Αλέξη, στήριξέ με χωρίς παιχνίδια ή έλα πάρε το κόμμα, εγώ από όταν ανέλαβα δεν πληρώνω τρόλ, εγώ στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνουμε μαύρα λεφτά. Όλα αυτά για την οικονομία της συζήτησης ας τα δεχτούμε, δηλαδή μην μπείτε κι εσείς στον κόπο να μου πείτε ότι δεν έγιναν αυτά, γιατί συμβαίνει πολύ συχνά με συντρόφους σας. Έγιναν, τα είδαμε, τα διαβάσαμε, τα βλέπουμε. Αυτός θα μπορούσε να είναι και ένας νέος εμφύλιος, μια νέα διάσπαση. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό και πώς το κρίνετε, και αν έχετε να πείτε κάτι και για την περίοδο την προηγούμενη, γιατί εσείς ήσασταν εκεί, ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν? Όποιος έχει να προσάψει κάτι σε σχέση με μαύρα χρήματα ή σκοτεινές αμοιβές σε διάφορα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, είτε τρόλς είτε άλλους μηχανισμούς, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάει στον εισαγγελέα και να τα καταγγείλει, γιατί ακριβώς μιλάμε για παράνομες μεθόδους και τακτικές. Καλά, τρόλ είχατε, δεν είχατε? Εγώ θυμάμαι ακόμα και στους πρωταγωνιστές, on camera να δείχνετε τα τρόλ. Σαν ένα πρόσωπο το οποίο σας διαβεβαιώ ότι έχει υποστεί τη μήνυ των τρόλς όλο το τελευταίο έτος. Πραγματικά σε λέω, δεν έχω καμία σχέση με τις διαδικασίες αυτές, ούτε με εκφράζουν, ούτε έχω συμμετέχει, ούτε θέλω να έχω γνώση καμία σε σχέση με αυτά. Είναι δεξιά τα τρόλ που σας επιτίθενται ή κασελακικά? Δεν ξέρω αν υπάρχουν κασελακικά ή μη τρόλ. Εντάξει, ξέρετε κάποιος που σας επιτίθεται, άμα μπείτε και δείτε τις αναρτήσεις του, καταλαβαίνετε τι είναι. Κύριε Λιμεράκη, εγώ λειτουργώ πάντα με το φως και το πρόσωπό μου καθαρό, το ονοματεπώνυμό μου, και παίρνω την ευθύνη των πράξεων και των λόγων. Όσοι κρύβονται, είτε πίσω από μάσκες και κουκούλες του διαδικτύου, ή ότι όσοι εξυπηρετούν άλλους μηχανισμούς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ με τέτοιους σκοτεινούς υπονόμους του διαδικτύου δεν θέλω να έχω καμία απολύτως σχέση. Άρα μην με ρωτάτε για πράγματα τα οποία είναι ξένα προς εμένα. Ό,τι έχω να πω, εγώ το λέω με το ονοματεπώνυμό μου και ακριβώς δέχομαι τα σχόλια, την κριτική από τους συντρόφους και εμείς. Άρα λοιπόν έτσι έχω μάθει να πορεύουμε στη ζωή μου και αυτό κάνω. Μιλήσατε για την Αυγή. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της απόφασης, του τρόπου μάλλον της απόφασης, αυτό για το οποίο και ο κύριος Κασελάκης είπε μπροστά σε κάμερες μέα κούλπα, δηλαδή ότι δεν υπήρξε διαβούλευση, ούτε καν συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω με τους συναδέλφους εκεί. Υπάρχει όμως και ένα θέμα χρηματοδότησης, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι απολύτως πραγματικό. Τι γνώμη έχετε για το τι πρέπει να γίνει για την Αυγή? Δυσκολεύομαι, κυρία Λιμεράκη, να πιστέψω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σπισμός ή ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% μπορούσε να υποστηρίξει το καθημερινό φύλλο της Αυγής και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 17,8% ή του 15% δεν μπορεί να υποστηρίξει μια αντίστοιχη διαδικασία για μια εφημερίδα η οποία είναι πολύ παραπάνω από μια εφημερίδα. Είναι ένα ιστορικό φύλλο της αριστεράς. Είναι, αν θέλετε, μια εφημερίδα η οποία είχε παρέμβαση και προσφορά, θα πω εγώ, σε όλες βεβαίως και τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τότε, αλλά και ενεργή παρουσία στα κομματικά και μη δρόμενα. Άρα θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι προβληματική κατά την άποψή μου. Καταλαβαίνω τα ζητήματα χρηματοδότησης. Θεωρώ όμως ότι μπορούν να αναζητηθούν τρόποι και κυρίως να κάνουμε πράξη αυτό που είχε μάθει πάντα η αριστερά, να στηρίζεται πάνω στα μέλη και στους φίλους της, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τα κομματικά μέσα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Αυγή, αφορά βεβαίως και το ραδιόφωνο
και άλλα μέσα τα οποία είναι στην διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε βέβαια ότι τέτοιες προσπάθειες είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν και δυστυχώς δεν έφεραν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε για να εξασφαλιστεί. Είχαν γίνει πράγματι συζητήσεις, όμως έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και με τη συμβολή όλων και το καθημερινό του Φίλου της Αυγής, αλλά και τα ραδιόφωνα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν και παρέμεινε μενικά. Λοιπόν, μεγάλη κέντρο αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου. Αλήθεια, πώς και συνέπεσε χρονικά? Εσείς θα κάνετε συνέδριο την ημέρα που θα τελειώνετε το συνέδριό σας, την ημέρα που έχει εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι λίγο έτσι κάπως περίεργο. Αυτή ήταν η εισήγηση στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα σε σχέση με αυτό. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η υπόθεση της ευρύτερης, όχι κεντροαριστερά, διότι δεν μου αρέσει ο όρος, ξέρετε, κεντροαριστερά, λέγεται κάποιος ο οποίος δεν θέλει να είναι ούτε κέντρο ούτε και αριστερά. Νομίζω ότι η σωστή ορολογία ενοιολογικά είναι ο ευρύτερος αριστερός και προοδευτικός χώρος. Σε αυτή την κατεύθυνση, όχι τώρα με τη Νέα Δημοκρατία στο 28%, αλλά όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ισχυρή με το 41%, θυμίζω ότι ήμουν μεταξύ των συμμετοχόντων που είχαμε ακριβώς κάνει μια εκδήλωση στο θέατρο Α τον περασμένο Φεβρουάριο, αναδεικνύοντας και διαβλέποντας την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Άρα το εκείνο σχέδιο, το απέναντι στο Μητσοτάκη, αυτό λέτε, απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος? Μιλάω με την εκδήλωση εκείνη ακριβώς που έβαζε την ανάγκη συνεργασίας του ευρύτερου προοδευτικού χώρου πολύ πριν τις ευρωεκλογές. Δεν μπορεί όμως μετά να... Μετά και το μήνυμα των ευρωεκλογών λοιπόν, θεωρώ ότι ακριβώς, επειδή ακριβώς υπάρχει μια λαϊκή εντολή, έτσι την εμπνεύω εγώ, προκειμένου να υπάρξουν ευρύτερες συγκλήσεις, όχι σε μια όριστη βάση, αλλά στη βάση μια συγκεκριμένη συμφωνία, κατέθεσα μια συγκεκριμένη πρόταση την επαύριο ακριβώς των ευρωεκλογών. Είπα δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό συντονιστικό των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες διατηρούν την οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική τους αυτοτέλεια και πρέπει να επεκταθούν μια μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες πολιτικής και εκλογικής συμπόρευσης. Ποιες δυνάμεις βάζετε σε αυτό? Ποιες δυνάμεις έχετε στο μυαλό σας για τη συγκρότηση αυτού του συντονιστικού, το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι τα κόμματα του αριστερού και προοδευτικού χώρου εντός και εκτός. Ποια δηλαδή? Πείτε μου τα εντός που σκέφτεστε. Τα εντός προφανώς αφορούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν και το ΠΑΣΟΚ, αφορούν την απέτηση βεβαίως και προς το ΚΚΕ ή και σε άλλα κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν να πιάσουν τον εκλογικό πύχη προκειμένου να εκλέξουν κάποιον ευρωβουλευτή. Η Νέα Αριστερά. Φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει όλους. Ξέρετε, προσέξτε, η πολιτική θέση εδώ, όταν θέλει να μιλήσει ακριβώς με ελληνική μετόπου, δεν είναι να πεις ποιους δεν θέλει, αλλά να πεις ποιους θέλει να συμπορευτούν μαζί σου και πώς θες να πορευτείς, τι ακριβώς θες να κάνεις. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, για να επεκτείνω και το ερώτημά σας, το ΜΕΡΑ25, υπάρχει ο κόσμος του κ. Πόγαλη, υπάρχουν άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί, αλλά κυρίως κοινωνικοί φορείς και συλλογικότητες, οι οποίες θέλουν και συγκροτούν τη λεγόμενη κοινωνική αντιπολίτευση που αναζητά πολιτική έμφαση. Και εκεί θα την άποψή μου το κλειδί. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας απευθύνω. Σε μια διαφορετική πολιτική κατάσταση ανάγεται αυτό το ερώτημα. Είδαμε και έχει αφετηρία την υπόθεση της Γαλλίας. Είδαμε στη Γαλλία ότι υπό την απειλή της ακροδεξιάς πράγματι απέδωσε καρπούς, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του Προέδρου σας, αυτή η προσπάθεια να συνεννοηθούν η αριστερά με τους μακρονιστές, ας πούμε, τους μακρονικούς, με τους ρεπουμπλικανούς, τέλος πάντων οι δυνάμεις οι δημοκρατικές απέναντι στη Λεπέν. Και αυτό απέδωσε καρπούς. Αναρωτιέμαι σε μια υποθετική κατάσταση, αν στην Ελλάδα πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Και τι εννοώ, όχι αυτό που λέτε, τι θα κάνετε απέναντι στο Μητσοτάκη, αλλά τι θα μπορούσαν να κάνουν οι δημοκρατικές δυνάμεις, εν προκειμένου δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, αν βρισκόμασταν υπό την απειλή της ακροδεξιάς. Η Λιμπεράκη κατέθεσα πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινός συντονισμός στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας με τα κόμματα του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Ναι, εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Ναι, θα απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Να μπορούν να καταλήξουν σε μια προγραμματική συμφωνία. Αυτό που αποκρίνεται στη Γαλλία είναι ότι δεν τήθηκαν απλά σε μια αίθουσα και έδωσαν τα χέρια. Υπήρχε μια προγραμματική συμφωνία που αφορούσε τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας, το συνταξιωτικό, τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Επί αυτών των ζητημάτων κατάφεραν να υπάρξουν εννοήσεις. Με συγχωρείτε, αυτό ισχύει για την αριστερά. Αυτό ισχύει για την αριστερά. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Στην Ελλάδα ευτυχούμε να μην έχει βρεθεί ένας εντός εισαγωγικών χαρισματικός που θα ενώσει την κατακαιρματισμένη, ανορθολογική, ψεκασμένη ακροδεξιά. Εάν αυτός βρεθεί και βρεθούμε σε μια απειλή αντίστοιχη με αυτή που αντιμετώπισαν οι Γάλλοι, το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι η αριστερά
θα έχει τη γενναιότητα που απαιτείται και η δεξιά επίσης, αλλά για τη δεξιά ρωτάω τους δεξιούς, να τίνει χείρα στη δεξιά προκειμένου να μείνει απ' έξω η άκρο δεξιά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να φτάσουμε εκεί. Και εκεί είναι η ευθύνη βεβαίως των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου να διατυπώσουν μια εναλλακτική πρόταση, προκειμένου η ίδια η πρόταση αυτή να μπορέσει να στηθεί ως ανάθωμα απέναντι σε μια συνεχώς καλπάζουσα ακροδεξιά. Εκεί είναι το κλειδί. Αν φτάσουμε τώρα σε συνθήκες όπου πράγματι υπάρχει απειλή ακροδεξιές δυνάμεις να είναι πρώτη δύναμη, εκεί βεβαίως θα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε ακόμα εκεί και θεωρώ ότι μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις όπου μπορεί να είναι διαλυτικές για όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Άρα εδώ όλοι πρέπει να συνσταθούν στην ευθύνη, να δουν πράγματα που ενώνουν και να αφήσουν πίσω γεγονότα του παρελθόντος και διαφορετικές γραμμές ή αντιθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πια ή δεν θα πρέπει να υπάρχουν σήμερα τη μέρα, για να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο κυβερνητική προς τους πολίτες. Μόνο έτσι θα ενεργοποιηθεί ο πολίτης και θα μπορέσει να έρθει ξανά στην κάλπη και να συμμετέχει στις κλιματικές διαδικασίες. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.